το Euronews, ο οποίος ανοιχτά λέει πως τίθεται σε κίνδυνο η εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών μετά το βέτο της Γαλλίας στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής. Αυτό το οποίο λέει ο κύριος Ζάεφ είναι πως θα παγώσουν, όπως φαίνεται, συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις που θα έκανε στο εσωτερικό της η Βόρεια Μακεδονία, καθώς αυτές συνδέονται με το άνοιγμα των κεφαλαίων. Οι αδερφοί μας, οι Έλληνες, κατάλαβαν ότι θέλουμε να προχωρήσουμε στις μεταρρυθμίσεις, είπε ο κύριος Ζάεφ, αλλά ένα ναι από την Σύνοδο Κορυφής θα μας έδινε και την όθηση να προωθήσουμε τις μεταρρυθμίσεις. Αυτό είναι το σοβαρό το οποίο λέει ο κύριος Ζάεφ σε αυτή την συνέντευξή του. Το δεύτερο έχει να κάνει με το μέλλον, καθώς πηγαίνουμε σε μερικούς μήνες και σε εκλογές. Δεν υπάρχει εναλλακτική, λέει ο κύριος Ζάεφ. Έχουμε προσφορές άλλες, αλλά αυτές δεν μας εξασφαλίζουν τη δημοκρατία, την ελευθερία και το κράτος δικαίου, λέει ο κύριος Ζάεφ. Μπορούμε να φανταστούμε σε ποιες χώρες οι οποίες θέλουν να ασκήσουν επιρροή, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων. Και έχει ακόμη μία προειδοποίηση πως η ριζοσπαστικοποίηση στο εσωτερικό της Βόρειας Μακεδονίας δεν θα είναι πρόβλημα μόνο για τη συγκεκριμένη χώρα, μόνο για τα Βαλκάνια, αλλά θα απειλήσει και την ίδια την Ευρώπη. Ναι, υπάρχει ζήτημα, σίγουρα, βεβαίως θα μπαίνουν στο ΝΑΤΟ, αυτό είναι δεδομένο. Αυτό έχει τελειώσει. Και ένα λεπτό. Αυτό, για να μπουν στο ΝΑΤΟ ήταν ο όρος να λύσετε το πρόβλημα τους Έλληνες για το όνομα, το λογικό. Δεν ναι. Είχε αναφορά, δηλαδή, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άσχετα αν εμείς σωστά θέλαμε να έχει μια ευρωπαϊκή πορεία η χώρα για να ξεμπλέξουμε από αλυτρωτισμούς και όλες αυτές τις ιστορίες, γιατί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία και όλα αυτά θα στρώνανε στη γειτονική χώρα. Δεν θα γινόταν, έτσι δεν είναι. Κύριε Χατζή, νομίζω ότι επειδή είναι πραγματικά πάρα πολύ σοβαρό το συγκεκριμένο ζήτημα, πάρα πολύ σοβαρό, επιτρέψτε μου να κάνω 2-3 σχόλια. Παρακαλώ. Αν έχω, δύο λεπτά από τον χρόνο σας. Ναι. Καταρχάς, νομίζω ότι αυτά τα οποία μόλις. Να τον ευχαριστήσουμε πραγματικά, γιατί έκανε πολύ καλό ρεπορτάζ. Και αυτά τα οποία μόλις ανέφερε ο συνάδελφός σας, νομίζω επιβεβαιώνουν γιατί ήταν τόσο σημαντική και τόσο μεγάλη διπλωματική επιτυχία η Συμφωνία των Πρεσπών. Και εξηγούμε. Πρώτον, να μην ξεχνάμε. Η γειτονική χώρα, η Βόρεια Μακεδονία, δεν έχει απλώς υπογράψει μία συμφωνία. Άλλαξε στο σύνταγμά της το όνομά της. Αυτό το οποίο δεν διεκδίκησε ποτέ καμία ελληνική κυβέρνηση στο παρελθόν, το πέτυχε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε συνταγματική αλλαγή ονόματος, αλλά δεν είναι θέμα εφαρμογή ή μη εφαρμογή. Είχατε και τον κύριο Ζάεφ, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος με τους προηγούμενους τώρα. Μια συμφωνία θέλει δύο. Έτσι δεν είναι. Μια συμφωνία θέλει δύο. Και επειδή αναφερθήκατε τώρα στον κύριο Γκρουεύσκη και στο ΒΜΡΟ και σε όλους αυτούς τους ακραίους, οι οποίοι βεβαίως ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, όπως είναι η Δημοκρατία, θα πρέπει να μεριμνήσουμε έτσι ώστε να μην επανέλθουν αυτοί. Οι ακραίοι στα πράγματα. Τι μπορεί να κάνεις. Λέω λοιπόν όμως. Αυτό είναι. Δεν είναι σε εκλογές μια χώρα. Λέω όμως το εξής. Έχει αλλάξει το όνομα της γειτονικής χώρας στο σύνταγμά της. Ναι. Δεν είναι ζήτημα μόνο το πρόβλημα μόνο της συμφωνίας. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο λέει και ο κύριος Ζάεφ, ότι το μέλλον της γειτονικής χώρας Βόρειας Μακεδονίας είναι η ενταξιακή πορεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως προς το συμφέρον της Ελλάδας. Επιτρέψτε μου, είπα να κάνω 2-3 σχόλια, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας, γιατί τι λέει και ο κύριος Ζάεφ, λέει ότι υπάρχουν άλλοι οι οποίοι εποφθαλμιούν, οι οποίοι θέλουν να βάλουν πόδι. Νομίζω ότι αυτό το οποίο γινόταν και στη γειτονική χώρα πριν από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Τους Τούρκους. Νομίζω ότι μιλάει για την Τουρκία, ξεκάθαρα. Ναι, εντάξει, άρα για εμάς, για την Ελλάδα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αφενός το ότι υπάρχει αυτή η συμφωνία, η οποία διασφαλίζει μια σειρά από ζητήματα με πρώτο τροματολογικό εποφελία της Ελλάδας, και βεβαίως ότι πάνω σε αυτή τη συμφωνία μπορούμε να χτίσουμε και την ενταξιακή πορεία της γειτονικής χώρας για να αποφύγουμε αυτούς τους κινδύνους. Όμως, σήμερα που μιλάμε, σήμερα είναι 3η 29 Οκτωβρίου. Σήμερα, κύριε Χατζή, μισό λεπτό. Θα κάνετε την ερώτησή σας, μισό λεπτό, γιατί είναι πολύ κρίσιμο αυτό το σημείο. Μα είναι σε πάνω σε αυτό που λέτε όμως, για να το ξεκαθαρίσουμε. Και θα απαντήσω. Όταν γινόντουσαν οι διαδικασίες της συμφωνίας, εμείς είχαμε το πράσινο φως. Τους υποσχεθήκαμε ποτέ από την ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπείτε, ότι εμάς μας είπανε εντάξει οι Ευρωπαίοι, γιατί το επικαλείτε τώρα ο κ. Ζάεφ? Όχι, βέβαια. Είχαμε κάνει εμείς κάποια συμφωνία, με συγχωρείτε, με τις ευρωπαϊκές χώρες, ότι κοιτάξτε, ναι, μεν θα γίνει αυτή η συμφωνία, αλλά εσείς δεσμεύεστε να τους βάλετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε υποσχεθεί τέτοιο πράγμα? Όχι, αλλά αυτό το οποίο λέγαμε και λέγανε οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι, το έλεγε ο κ. Μακρόν, ο οποίος
άσκησε βέτο την προηγούμενη εβδομάδα στη Σύνοδο Κορυφής. Έτσι, λέγανε ότι αυτό είναι και το διαβατήριο της Βόρειας Μακεδονίας για την είσοδό της στην Ευρώπη. Όμως, σήμερα, 29 Οκτωβρίου, που συζητάμε εδώ στο στούντιο του Α, πού βρίσκεται ο κύριος Ζάεφ? Ο κύριος Ζάεφ έχει πάει στη Ρώμη. Και γιατί έχει πάει στη Ρώμη ο κύριος Ζάεφ? Γιατί τον έχει καλέσει η Ιταλική κυβέρνηση, έχει αναλάβει πρωτοβουλία η Ιταλική κυβέρνηση για να επανεκκινήσει την ενταξιακή πορεία της γειτονικής χώρας. Γιατί αναλαμβάνει αυτή την πρωτοβουλία η Ιταλική κυβέρνηση και όχι η ελληνική κυβέρνηση? Γιατί έχει και άλλα και όχι η δεν έχει η Ελλάδα συμφέροντα στη γειτονική χώρα? Όχι, δεν έχει συμφέροντα στην περιοχή των Βαλκανίων? Έχει άλλα συμφέροντα. Γιατί εμείς δεν έχουμε συμφέροντα. Εμείς δεν έχουμε εμπορικές σχέσεις. Δεν χρειαζόμαστε αυτή την πορεία της γειτονικής χώρας. Είναι νομίζω πάρα πολύ κρίσιμα δύο πράγματα για τη χώρα μας. Πρώτον, να αναλυφθούν πρωτοβουλίες από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία βεβαίως δυσκολεύεται γιατί ούτε καν το όνομα της γειτονικής χώρας πολλές φορές δεν μπορεί να προφέρει, Βόρεια Μακεδονία, το συνταγματικό όνομα. Να αναλυφθούν πρωτοβουλίες για να επανεκκινήσει η ενταξιακή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας και βεβαίως να παρακολουθεί, γιατί το έχουμε πει εξ αρχής αυτό, να παρακολουθεί την πιστή εφαρμογή της συμφωνίας και από τα δύο μέρη. Αυτά είναι πάρα πολύ κρίσιμα ζητήματα και περιμένουμε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να σταματήσει να έχει το ρόλο του παρατηρητή των εξελίξεων και να παρέμβει πρωταγωνιστικά. Όχι, γιατί το είδαμε και στη Σύνοδο το είδαμε και στη Σύνοδο Κορυφής, κυρία Χατζή και κυρία Μπόλα. Το είδαμε στη Σύνοδο Κορυφής που όταν είχαμε χώρες όπως η Γαλλία και η Δανία να παρεμβαίνουν για τις εξελίξεις στα Βαλκάνια και να παίζουν ρόλο, είδαμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό να είναι σιωπηλό στη γωνία του. Μια απάντηση σε αυτό. Αν αυτό που λέει ο κύριος Ζάεφ είναι ακριβές. Ότι δηλαδή κάποια πράγματα της συμφωνίας έχουμε συμφωνήσει και εμείς ότι θα εφαρμόζονται και θα προχωρούν όταν θα ανοίγουν κεφάλαια με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμφωνία των Πρεσπών. Εάν ισχύει αυτό, τότε είχατε δεσμευτεί. Η συμφωνία των Πρεσπών είναι μια συμφωνία η οποία λύνει το ζήτημα εποφελία τη χώρα μα. Είπα και πάλι, άλλαξε αυτό το Σύνταγμα της χώρας. Αυτό είναι πρωτοφανές για χώρα σε καιρό ειρήνης. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, η ενταξιακή πορεία της γειτονικής χώρας της Βόρειας Μακεδονίας είναι πάρα πολύ σημαντική για την πλήρη εφαρμογή και τη συμφωνία. Κύριε Χαρίτση, δεν απαντάτε όμως το ερώτημα στο κύριο ερώτημα. Δεν απαντάτε. Όχι, δεν απαντάω. Όταν λέτε λοιπόν, όταν λέει ο Ζάεφ αυτό και το θεωρούμε ότι είναι έτσι, τότε μας παραπέμπει σε συζητήσεις που γίνανε που μου είπατε όχι. Με την ελληνική πλευρά, ότι ναι, θα μπείτε στην Ευρώπη. Γιατί αν σου λέει. Με την ελληνική πλευρά, με την Ευρώπη έγινε. Αφήστε, η συμφωνία δεν έγινε με την Ευρώπη, με εμάς έγινε. Ναι, οι συζητήσεις έχουν γίνει με την Ευρώπη. Άρα υπήρξε δέσμευση. Υπάρχει δέσμευση της Ευρώπης ότι θα προχωρήσει η ενταξιακή πορεία. Λέω όμως και πάλι δύο πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να διασφαλίσει την πιστή εφαρμογή της συμφωνίας και δεύτερον, οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλίες έτσι ώστε να επανεκκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Αυτό είναι υποφελία της χώρας μας. Είδατε τι λέει και ο κύριος Ζάεφ. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι περιμένουν στη γωνία και οι άλλοι είναι η Τουρκία. Για πάμε στον Κώστα το Σαρικά τώρα. Να δούμε τι γίνεται με τις απειλές της Άγκυρας. Και καλημέρα. Πάντως αυτό που λέει ο Ζάεφ, κύριε Υπουργέ. Καλή σας ημέρα. Αυτό που λέει ο Ζάεφ προβλέπεται συμφωνία για την ένταξή της, έτσι? Ποιο? Ότι για να γίνουν όλα όπως πρέπει, πρέπει να ενταχθεί. Άρα το είχαμε δεσμευτεί. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο συμφωνία το οποίο συνδέεται με συγκεκριμένα κεφάλαια που θα ανοίξουν στην πορεία της ένταξης. Από εκεί και πέρα όμως η συμφωνία και το βασικό της συμφωνίας που μας ενδιαφέρει εμάς έχει ήδη λυθεί με την αλλαγή του συντάγματος της χώρας. Είναι και όχι, μόνο το όνομα είναι. Τα λειτουργικά δεν είναι, η γλώσσα δεν είναι. Όχι βέβαια, αλλά τα βασικά αυτά έχουν λυθεί στο Σύνταγμα. Έχουν περάσει το Σύνταγμα. Αυτά που αναφέρατε τώρα, κύριε Χατζή, έχουν περάσει το Σύνταγμα της χώρας. Για δείτε ένα προκλητικό βίντεο. Έλα, Κώστα, καλημέρα. Εθνική εορτή σήμερα για την Τουρκία.